Για να μην παραμείνουν στα λόγια όλα αυτά, δώσαμε προτεραιότητα από τη μια στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα στον εξυγχρονισμό, τεχνολογική ανανέωση και την αύξηση των πυρών των όπλων δυνάμεων. Κάτι που η κυβέρνηση Πασόκ αποφάσισε και υλοποίησε μέσα των 5 ετών, ΕΜΠΑΕ. Με το πενταετές μεσοπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα ΕΝΤΕΞ 2000 που εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το ΚΙΣΕΑ πάλι το 1996, ανεξάρτητα από τις άλλες συνεδριές που ακολούθησαν για τα επιμέρους όπλα, απάντησε στην ανάγκη ανανέωση και ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων με νέες τεχνολογίες και στρατηγικού χαρακτήρα οπλικά συστήματα. Ο μύθος που αργότερα σκόπιμα καλλιεργήθηκε, αργότερα όμως, ότι δήθεν οι αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων ανήκουν στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, είναι τόσο σαφρός που καταραίει από μόνος του, αρκεί να συμπληρώσω την εικόνα με τις υποχρεωτικές από τον νόμο διαδικασίες. Βέβαια, μιλάω στο Κοινοβούλιο. Κύριοι βουλευτές, κυρίες βουλευτές, το ξέρετε πολύ καλά, αλλά υπάρχει μία σειρά από τον νόμο προβλεπόμενα θεσμικά όργανα, όπως είναι το ΣΑΜ, το Συμβούλιο Άμυνας, όπως είναι το ΣΑΓΕ, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας ΚΙΣΕΑ, στο οποίο καταλήγουν όλες οι προτάσεις, οι οποίες ξεκινάνε από κάτω, από τη βάση των επιτελείων, ανεβαίνουν σε ενδιάμεσα όργανα και εν συνεχεία λαμβάνεται απόφαση από το ΚΙΣΕΑ. Και αυτό για όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, διότι εδώ ακούγονται τερατώδη πράγματα. Ο καθένας υποστηρίζει ότι ο κάθε υπουργός μπορεί να πάει να παραγγείλει κάποιο όπλο που θέλει. Κανένας υπουργός τίποτα δεν μπορεί να παραγγείλει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Τίποτα. Αν δεν περάσουν όλες τις διαδικασίες. Απόδειξη, απευθύνουν οι συναδέλφους της Δημοκρατίας. Θυμάστε την περίοδο πρώτου 2004 που είχαμε, με συγχωρείτε, πρώτου 2001. Γιατί εγώ τότε απεχώρησα από την Υπουργή Εθνικής Αμήνης. Μια σειρά συνεχών συνεδριάσεων της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, εγώ έχω τα πρακτικά, 4 τόμοι, όπου μια σειρά από συναδέλφους μας, από όλα τα κόμματα, γράφονται εκεί πέρα μέσα ποιες ήταν οι απόψεις τους, από όλα τα κόμματα. Είτε για το πρόγραμμα των υποβρυχίων, είτε για τα ΤΟΡ, είτε για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα είχαμε. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες διαδικασίες και με βάση αυτές εξελίχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα των υποβρυχίων, το οποίο χρονολογείται από το 1996, όπως σας είπα προηγουμένως και σας εξήγησα με ποιες διαδικασίες προχώρησε, τότε είναι σαφές ότι εδώ πάρα πολύ δύσκολα έως αδύνατο να υπάρξει κάποιος που θα μπορεί να επηρεάσει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Βεβαίως, πρέπει να απαντήσει κανείς προτού πάμε σε αυτό ότι ενισχύσαμε παράλληλα την αμυντική βιομηχανία. Το είπα προηγουμένως. Θέλω όμως να το ξαναπώ γιατί. Τέσσερις ομάδες πλοίων αποφασίστηκαν μέσα στο ΕΜΠΑΕ 96 και δόθηκαν ένα-δύο στην Ελευσίνα και ο Σκαραμαγκά. Αυτά όλα το 96 είναι μέσα στο ΕΜΠΑΕ. Εν συνεχεία εξειδικεύτηκαν οι προτάσεις για αυτά τα πλοία στη σειρά και για κάθε ένα εξ αυτών πέρασε όλες τις διαδικασίες από κάτω και πέρασε και εν συνεχεία από το ΚΙΣΕΑ. Υπάρχει τέλος και ένας άλλος μύθος που έχει απασχολήσει και τη σημερινή κυβέρνηση και τους σημερινούς υπουργούς. Τα δήθεν άχρηστα υποβρύχια. Δεν θα ασχοληθώ με τα τεχνικά και επιχειρηματικά. Ρωτώ όμως, αν ήταν άχρηστα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα υλοποίησαν όλες οι επόμενες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι δικοί σας? Τα προχωρήσατε, τα συρρήξατε, τακτικά τηρούσατε τις πληρωμές. Και εδώ θέλω να διαλύσω και ακόμη έναν μύθο, το οποίο τον άκουσα και προηγουμένως, κύριε συνάδελφε. Η προκαταβολή που έδωσε η Ελλάδα για τα δύο υποβρύχια ήταν 11,9-12%, λέμε, κάτω από 12%. Αλλά κοιτάξτε, όταν συμβάλλεσαι με μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση
για να σου κατασκευάσει. Όποια είναι και δεν έχει σημασία. Υποβρύχια. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη ότι η σύμβαση αυτή πρέπει να προβλέπει τα στάδια εκτέλεσης και υλοποίησης. Και οι πληρωμές σου πρέπει να είναι συνεπείς με βάση αυτά τα στάδια αποπληρωμής. Ιδάλλως δεν μπορεί να δουλέψει η όλη υπόθεση. Τώρα, να έρχονται κανείς και να λέει ότι ξέρετε, αυτά που πληρώσατε πέρυσι προκαταβολής ήταν στη διάρκεια του χρόνου τόσο, άρα λοιπόν δώσατε τόσα λεφτά, αυτό είναι ανοησία. Διότι αυτό είναι συμβατική υποχρέωση για να παραλάβεις. Βέβαια, ελέγχεις τι χτίζεται. Δεν δίνεις λεφτά στο δέρα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό από τη δική σας πλευρά. Συνεχίσατε να πληρώνετε τα τελευταία 4 χρόνια της θητείας σας, ενώ υπήρχε πρόβλημα στα ναυπηγεία. Ενώ σας ζητούσα διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, εσείς επικαλεστήκατε το γεγονός ότι έχουν βλάβει. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω 5 λεφτά ακόμα. Όμως, τα υποβρύχια αυτά, εγώ τουλάχιστον μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ήτανε πραγματικά υποβρύχια τα οποία και τα παραγγέλνουν άλλες χώρες, αλλά όταν είναι ένα μοντέλο καινούριο και αυτό το υποβρύχιο κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Πολλοί το θεώρησαν μειονέκτημα γιατί δεν πήρατε έτοιμο στο κουτί. Μα ήταν παλιά. Τα 209 τύπου υποβρύχια που έχει όλος ο κόσμος γερμανικής τεχνολογίας, γιατί βρίσκεται σαν τομέα σε πρώτη γραμμή, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον πλέον για την Ελλάδα. Εμείς προμηθευθήκαμε τα 214 νέα τεχνολογία, εξέλιξε το 209, με βασικά βέβαια έχει ένα αναερόβιας πρόωσης σύστημα, το οποίο είναι κυψέλες υδρογόνου, που έχει αποθηκευμένο υδρογόνο και οξυγόνο, το οποίο με την καύση παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και αυτό το υποβρύχιο μπορεί να μείνει πάνω από 2 εβδομάδες κάτω από τη θάλασσα, καιροφυλακτώντας σε όποια σημεία της Μεσογείου έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Άρα και στα παράλια της Κύπρου θα μπορεί να καιροφυλακτεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εχθρό. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι τι. Ότι αυτό το υποβρύχιο δίνει στρατηγική υπεροχή στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Και την υπεροπλία αυτή δεν είναι διατεθειμένος το πολεμικό ναυτικό, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να τη χάσουν. Και γι' αυτό είναι ευτυχής, διότι έχουν αυτό το όπλο. Ακούσατε εξάλλου τις δηλώσεις του αρχηγού του ναυτικού πρόσφατα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και για τη σύμβαση, κατά πόσον είναι ισχυρή. Επομένως, δεν λέω παραπάνω από εδώ πέρα. Μόνο κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, αν ήθελα να μου δώσετε μερικά λεφτά, θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, γιατί πρέπει να πω κάποια πράγματα, διότι όσοι μας ακούν θα διερωτηθούν. Δηλαδή, έγιναν ωραία και καλά όλα. Δεν υπάρχει σκάνδαλο μιζών. Απαντώ ευθέως. Όχι, δεν έγιναν όλα ωραία και καλά. Εξάλλου, γι' αυτό η ελληνική δικαιοσύνη, το γνωρίζετε, εδώ και 16 μήνες ασχολείται με το θέμα. Έχει πάει σε αρκετές πόλεις της Γερμανίας και της Ευρώπης για να ερευνήσουν τα θέματα και βέβαια σε συνεργασία με τη γερμανική δικαιοσύνη, η οποία βρίσκεται εξίσου στα μαχαίρια με τη Φέροσταλ, διότι έχει κατοχυρωθεί η εταιρεία αυτή ως μια πολυεθνική η οποία συνήθιζε να χρησιμοποιεί πλάγιες μεθόδους για να υλοποιεί τα προγράμματα τα οποία εξασφάλιζε. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ζήσαμε. Το ζήσαμε στις Ζήμες, το ζήσαμε στη Μερσέντες, το ζήσαμε σε μια άλλη. Οι αμερικάνικες εταιρείες, είτε Μπεβουάς, το αμερικανικό γραφείο, όπως ξέρετε, έχει παρέμβει στα πλαίσια του παγκόσμιου απελευθερωμένου ανταγωνισμού. Βλέπετε, η παγκοσμιοποίηση από τη μία μεριά ανοίγει τις αγορές, από την άλλη μεριά όμως συσπηρώνει τους ισχυρούς να γίνουν ακόμη πιο ισχυροί. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι με την Μπεβουάς βάλανε σε έλεγχο τις γερμανικές εταιρείες, επειδή έκαναν το λάθος να πάνε στα αμερικανικά χρηματιστήρια, και από εκεί και πέρα βέβαια τους έβαλαν στο χέρι για τους μεθόδους τους, τους εκβίασαν, πήραν πολλά λεφτά και τώρα επίκειται συμφωνία της Φέροσταλ με τη γερμανική δικαιοσύνη,
αλλά όχι στα 200 που συζητούσαν, από ό,τι φαίνεται πολύ πιο κάτω, διότι φαίνεται η συνεταίρη της Φέροσταλ που είναι στο Αμπου Ντάμπι η εταιρεία, δημιουργεί προβλήματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, βεβαίως υπάρχει όμως και ένας μεθοδευμένος και ακριβοπληρωμένος πόλεμος προκειμένου να προσανατολιστούν και οι αρχές και οι ένοχοι να ενοχοποιήσουν άλλους και να κρύψουν τα ίχνη τους. Γι' αυτό καλούνται όλοι να σκεφτούν καλά. Μήπως με αδιέξοδες διαδικασίες όπως η σημερινή, πολλοί θα αισθανθούν ικανοποιημένοι, διότι θα μείνουν ανόχλητοι. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, έλεγα ότι αφού η ειδική δικαιοσύνη ασχολείται με ένα θέμα, για να βρει τους ενόχους, να βρει όλους εκείνους πιθανούς, ξέχασαν το καθήκον τους και έκαναν κάτι το στραβό. Έκνομοι ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο. Συναλλαγές, μίζες. Υπάρχει άλλος που μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα για αυτή τη διαδικασία πέραν της δικαιοσύνης? Με ποιο δικαίωμα γυρνούν έντυπα εκδότες, κανάλια και εφημερίδες και λένε βεβαίως εδώ έγινε και εντοπίστηκαν βάσει των αποφάσεων του Γερμανικού Δικαστηρίου ότι πληρώθηκαν μίζες στην Ελλάδα. Μα γι' αυτό ψάχνει η δικαιοσύνη η ελληνική να το βρει. Και βεβαίως να το βρει και όποιοι είναι ένοχοι να πάνε στη δικαιοσύνη και να έχουν την δίκαιη τιμωρία που τους ανήκει. Από εκεί και πέρα όμως να γενικεύουμε την υπόθεση ενάντια στο πολεμικό ναυτικό, ενάντια στις ενόπλες δυνάμεις και προπαντός επιλεκτικά ενάντια σε πρόσωπα, αυτό είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς στη χώρα μας η δικαιοσύνη προβλέπει μέτρα και δυνατότητες και έτσι μόνο πλέον μπορεί κανείς να σταθεί τον τελευταίο καιρό, περιμένοντας όμως να λυθούν από τη δικαιοσύνη και κάποια άλλα θέματα τα οποία τα ζητήσαμε και μάλιστα τα ζήτησα προσωπικά.